να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που θα είστε μαζί μας για δύο περίπου ώρες. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές πριν την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς ολοκληρώνονται τα τελευταία διαδικαστικά από τους υπεύθυνους. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες και όλα προμηνύουν ένα υπέροχο, όμορφο ποδοσφαιρικό βράδυ. Το Σαν Σίρο, το φρούριο της Μίλαν, στολισμένο από την κορφή ως τα νύχια με τα χρώματα των Ρωσονέων. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Μπενάτια διώχνει μακριά την μπάλα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ευκαιρία! Είναι ευκαιρία! Ναι, το έβαλε! Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Εδώ τελείωσε άψογα το τετατέτ. Δεν άφησε περιθώρια στον πορτιέρο να κάνει κάτι. Χριστό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως... Ιγκουαΐν! Και σκόραμα! Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Ρονάλντο. Ματουιντή γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Τώρα μια νέα κεφαλιά. Ναι, σκόραρε! Στο ένα γκολ η διαφορά. Πλέον όλα γίνονται. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως, μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Μπονούτσι κάνει ωραίο τάκλι. Ιγκουαΐν. Νάτος πάλι. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Και Ντύρα κάνει το κλέψιμο. Έξυπνο. Ιγκουαΐν, μόλις που την έδιωξε. Για να δούμε ποιον θα σημαδέψει από τις διάφορες επιλογές που έχει. Κεφαλιά. Ω, και νέα ευκαιρία. Μπήκε. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Φοβερή η αντίδρασή του. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Στα χαρτιά μια διαφορά δύο τερμάτων είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σεντράριο. Θα σουτάρει για γκολ. Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Με την μπάλα ο Ιγκουαΐν. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κατάφερε και την κράτησε. Έξυπνα πάει. Και να η κεφαλιά. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια η κεφαλιά. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα. Και... Ντούγκλας Κώστα. Πολύ καλή απόκριση. Ο Ντούγκλας Κώστα αλλιώς το φαντάστηκε εδώ.
αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Και Ντίρα έχει κενό χώρο μπροστά του. Κρίστιαν Ζαπάτα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα. Και δεν έχεις και περιθώρια για λάθη. Γι' αυτό και το... Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Χρήστο, κάθε τόσο εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι ανταμοιβόμαστε από τέτοια παιχνίδια. Τουλάχιστον ως ουδέτεροι, γιατί για τους προπονητές και τους οπαδούς είναι άλλη υπόθεση. Προηγούνται με δύο γκολ, καθώς το σκορ είναι 3-1. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Η Μίλαν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε, θα επιχειρήσει ένα σουτ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ιγουαΐν. Πιάνιτς. Μπορίνι ψάχνει τη σιρτή πάσα. Προσπαθεί, επιχειρεί το σουτ. Διώχνουν την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και Ντίρα. Τσαλχάνογλου θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Έτοιμος να σουτάρει. Ω, τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη κλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα. Με ένα υπέροχο Ιγκουαΐν θα κάνει το φάουλ. Ώρες-ώρες είναι μυστήριο πραγματικά τι περνάει από το κεφάλι ενός παίκτη και αντιδρά έτσι. Κλέβει την μπάλα και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Κάνει το γέμισμα. Ιγκουαΐν με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Ματουιντή την μπάλα ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Ματουιντή! Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Ντούγκλας Κώστα. Προσπάθησε εκεί, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να στείλει την μπάλα στο χώρο που κινήθηκε στο παίκτη. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τσαλχάνογλου. Κάνει το γέμισμα. Ζωάο Κανσέλο. Ενεργεί σωστά εδώ. Θα ψάξει το γκολ. Αδύναμο σουτ. Δεν είχε ελπίδες. Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ματουιντή. Ματουιντή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Και κάνει το σουτ. Είναι μέσα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια,
τελείωσε άδοξα. Μποναβεντούρα, μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Καλού κακού, καθαρίζει τη φάση. Ωραία η συνεργασία τους. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Βρίσκεται... Ρονάλντο! Εδώ χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τώρα. Θα καταφέρουν να βρουν τον δρόμο τους προς τα αντίπαλα δίχτυα και να ξαναμπούν στον κόλπο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Και ναι, το Ρονάλντο! Και ξαναδοκιμάζει. Έπρεπε να το έχει βάλει. Δεν δικαιολογείται. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Στέκεται στο ύψος της η άμυνα σε αυτή τη φάση. Μπακαγιόκο. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κουαδράδο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Μπορίνι. Με την μπάλα ο Ιγκουαΐν. Ματουιντί. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Την μπάλα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τη στέλνει υπέροχα... Αυτό είναι! Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Τα κατάφεραν. Μια υπέροχη νίκη εδώ για τους οπαδούς, για τον προπονητή. Όλοι εκστασιασμένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα σήμερα. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά, έχει γρήγορα.